Σήμερα πάμε γήπεδο, Άρης εναντίον ΑΕΚ, πολύ special match για δύο λόγους. Αρχικά η ΑΕΚ θέλει οπωσδήποτε νίκη για να πάρει πρωτάθλημα και δεύτερον είναι το πρώτο μου match day vlog που θα πάω με το δικό μου μηχανάκι, το οποίο είναι Downtown 300i13. Ελπίζω να σας αρέσει. Ας έχω και ένα giveaway εσάς, δεν ξεχνάω. Θα σας το πω με το που φτάσουμε στο γήπεδο. Ένα giveaway, ποδοσφαιρικές φανέλες της επιλογής σας, ό,τι ομάδα θέλετε. Μείνετε στο βίντεο για να μάθετε. Λοιπόν, πάντα κράνος. Να φορέσω κράνος και πάμε γήπεδο. Φύγαμε. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτι σήμερα. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Γενικά στην Ελλάδα ακούω συνέχεια τη λέξη στημένο και στημένο. Πράγμα που δεν μου αρέσει καθόλου. Ο κόσμος το παίζει ότι τα ξέρει όλα. Επίσης όλοι μα όλοι λέγανε ότι ο Ολυμπιακός θα στηθεί να χάσει για να το δώσει το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω το αποτέλεσμα το ξέρετε όλοι τώρα που βλέπετε το βίντεο. Οπότε αν ήσασταν όλοι τόσο έξυπνοι, θα είχατε 2 και 3 σπίτια ο καθένας από το στοίχημα. Γι' αυτό απλά καθίστε και απολαύστε μπαλίτσα. Καλή απόλαυση σε όλους. Ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο όσο απολαμβάνω και εγώ τη βόλτα με το μηχανάκι. Μην ξεχάσεις, άφησε και ένα like αν σου αρέσει το βίντεο. Έχουμε φτάσει στο γήπεδο, κλασικά η ατμόσφαιρα ακούγεται απ' έξω από το γήπεδο. Σήμερα θα πάμε στα επίσημα γιατί από όσο μου είπε ο φίλος μου είναι πιο χαμηλή τιμή, οπότε λέμε why not. Εδώ βλέπετε τη θέα από τα επίσημα, έχει κυλικείο δίπλα, έχει καρεκλάκια, πιο καλά, πιο καθαρά. Πάνω κάθεσαι και απολαμβάνεις το μάτς σαν να είσαι σε μπειραρία, αλλά είσαι στο γήπεδο. Φουλ μου άρεσε, θα ήθελα πολύ να κάτσω εκεί πέρα. Ήθελα να κάτσουμε κάπου ψηλά όπως εδώ, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και κάτσαμε λίγο πιο κάτω, εδώ πέρα που βλέπετε. Παρ' όλα αυτά, βλέπαμε τους παίκτες από πάρα πολύ κοντά και αυτό ήταν το θετικό. Εδώ βλέπετε την αγάπη των οπαδών του Άρη για τον Τζαβέλα. Τζαβέλα, πίνε, πούτε! Λοιπόν, μέχρι να ξεκινήσει το match, να σας πω ότι τρέχει giveaway με ό,τι φανέλα θέλετε της επιλογής σας, ό,τι ομάδα γουστάρετε, ό,τι παίκτη γουστάρετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο link κάτω στην περιγραφή της Binance, που είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο, και να κάνετε εγγραφή από το προσωπικό μου link. Και αυτόματα παίρνετε συμμετοχή στο giveaway. Θα ενημερώσω και στο Instagram για περισσότερα. Ακολουθήστε με και εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο, απλά εγγραφή από το link. Ξεκινάει το match, πάμε στη σέντρα. Έχετε απουσίες. Έχουμε απουσίες. Ο Μπράβες κλασικά δραματίας επειδή έχει σπάσει τα πλευρά του. Το νέο της τελευταίας στιγμής είναι ότι ο Νταμπό σήμερα έμεινε εκτός αποστολής λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Τι έκανε δηλαδή. Κανείς δεν ξέρει. Μια πρόβλεψη για το μάτς. Επειδή δεν φοράμε τα αποθήκα μας γυαλιά, πιστεύω καλή και δύο θα έχουμε σήμερα, καλή και δύο. Μαλάκα. Πούμε ότι είναι εκτός και Πάλμα. Πάλμα που είναι ο καλύτερος παίκτης. Καλύτερος παίκτης και. Και να πιάσει Τσιρλό. Τσιριό. Και θα πιάνω τον μπακ. Και ποιος παίζει ρε Χάρη, εγώ και στα μπούμε να παίξουμε όλοι οι τραυματίες. Παίζει ο Κουλού. Α, και πάλι κόβει βέβαια, αλλά δεν θα έχουμε ρε πιστή. Δεν το ζήτησε καν, δεν το ζήτησε καν. Ένα 0 για τον Άρη, η ΑΕΚ πατάει πολύ καλύτερα στο γήπεδο, όμως θα βρει καινούς χώρους τώρα ο Άρης. Για να δούμε, πιέζει ψηλά η ΑΕΚ.
1-1 για την ΑΕΚ, τίποτα σαν να μάρκερνα εγώ. Τους ακοκάλωσαν όλοι. Έχασε, μάγκες, τι έχασε. Μέσα, πρώτα στην εστία, ε! Πω, ακραία φας. Πάλι άμυνα του Άρη, λίγο πιάστηκε στον ύπνο. Ζητάνε φάουλ εδώ πέρα, να δούμε αν θα δει VAR. Μετράει κανονικά, ανατροπή πριν το ημίχρονο. 2-1 για την ΑΕΚ. Πρόταση γάμου. Μάλλον λέει άμα θέλει να την παντρευτεί. Ήταν το λάθος του, το τελευταίο. Θα του παρέσει και πέναλτι. Σκιστή γάτα ρε. Εντάξει, να ζήσουνε. Δεν πρόλαβα να τρέξω καλό πλάνο στον πρώτα σιγά μου που γονάτισε ρε παιδιά. Ξεκινάει, πάμε. Για να δούμε. Τρομερό. Τι κάνεις ρε λιμό, τι κάνεις. Τι είναι αυτά άρμα. Μάνα Παναγία. Μαρκάρια, τι θα κάνει. Πολύ καλό τελείωμα, αλλά πρέπει να είναι offside. Πρέπει να είναι λίγο μπροστά. Υποχωρεί ο Λάζαρος Στοδουλόπουλος. Τη δέση θα πάρει με το νούμερο 11, ο Φάνη Τούρπε. Άστε στο 61, πώς το βλέπεις το μάτς. Τώρα έκανε αλλαγές, ανανέωσε λίγο τις φτιάριγες. Πρέπει λίγο να είναι δύο ομάδα, γιατί αλλιώς... Απίστευτο δοκάρι. Ακόμα μας θέλει, περίμενε. Μέσα στο παιχνίδι ακόμα μέσα στο παιχνίδι ο Άρης, για να δούμε. Χάνει ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό, μόλις το μάθαμε. Πω. Έχει ανέβει ο Άρης, βρέχει κιόλας. Ο κόσμος δίνει hype, για να δούμε. Κάνει. Αλλό. Εκεί δένονται γιατί σου λέει θα έχουμε πόλεμο τώρα εδώ. Άμα λήξει έτσι, δεθήκαν όλοι. Βρέχει αρκετά η αλήθεια είναι. Λίγα λεπτά μένουν, για να δούμε. Και κάπου εδώ πέρα το μάτς φτάνει στο τέλος του και η ΑΕΚ είναι με το 1,5 πόδι πρωταθλήτρια. Πείτε μου τη γνώμη σας, αν το άξιζε η ΑΕΚ ή αν το άξιζε ο Παναθηναϊκός κατά τη γνώμη σας. Ο Παναθηναϊκός από την αρχή ήταν πρωτοπόρος, πρώτη-τελευταία αγωνιστική όμως λήγησε. Μην ξεχνάς, άσε ένα like και ένα subscribe, να πάμε 50.000 συνδρομητές και να κυνηγήσουμε το όνειρο των 100.000.